στι αθλητικέ εγκαταστάσει του ΠΕΑΚΙ στο Πανυπηρωτικό βρέθηκε το πρωί. Αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματο με επικεφαλή τον βουλευτή και πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Νίκο Έξαρχο, σχολιάζοντα και καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την τραγική κατάσταση εγκατάλειψη. Και φθορών στι εγκαταστάσει. Η αναφορά έγινε ειδικότερα για το κεντρικό γήπεδο που διαθέτει και το ταρτάν στίβου, το οποίο, όπω εύκολα μπορεί ο καθένα να διαπιστώσει, βρίσκεται σε κατάσταση που δεν χωρά επισκευή, αλλά ολοκληρωτική αντικατάσταση. Παρόμοια είναι η εικόνα και σε άλλα σημεία τη αθλητική εγκατάσταση, με τον κύριο Έξαρχο να επιμένει στην ανάδειξη των ευθυνών τη κυβέρνηση, τη Περιφέρεια, του Δήμου Ιωαννητών και τη Επιτροπή Διοίκηση του ΠΕΑΚ, καλώντα του πολίτε να πάρουν την κατάσταση στα χέρια του. Είμαστε σήμερα εδώ στο πανηπρωτικό, το μοναδικό ε, Ολυμπιακών Προδιαγραφών στάδιο που έχει η πόλη μα, ακριβώ να αναδείξουμε αυτά τα, ε, τα ζητήματα. Φυσικά, όταν έρχονται διακρίσει από γιανιώτησε και γιανιώτε αθλητέ, οι φιέστε περισσεύουν τα μεγάλα λόγια, υποσχέσει, που όμω πάρα πολύ γρήγορα, όταν απομακρυνθούν από τα φώτα τη δημοσιότητα, ξεχνιούνται. Εδώ λοιπόν προπονιούνται οι γιανιώτε αθλητέ, σε αυτό εδώ το ταρτάν που κυριολεκτικά είναι διαλυμένο όπω βλέπετε, που δεν μπορεί να επισκευαστεί αλλά πρέπει να αντικατασταθεί. Εδώ είναι ο στίβο, εδώ είναι όπω βλέπετε το σκάμα το οποίο πραγματικά τα νέα παιδιά που ονειρεύονται και παλεύουν και πασχίζουν να γίνουν οι αυριανοί πρωταθλητέ, οι αυριανοί τεντόγλου, εδώ πέρα προπονούνται. Σε αυτό εδώ το σκάμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και βέβαια όταν βρέχει, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν βρέχει λοιπόν που στα Γιάννη να βρέχει συχνά, πυκνά, περισσότερο από κάθε άλλη ε, περιοχή της χώρας μας, οι αθλητές προπονούνται όχι σε κάποιο κλειστό προπονητήριο γιατί δεν υπάρχει, αλλά προπονούνται ακριβώς κάτω από την Κερκίδα, σε μία στοά, κυριολεκτικά στοά, ένα επί 80, μήκους 100 μέτρων. Εδώ προπονούνται λοιπόν οι αυριανοί πρωταθλητές. Και φυσικά τα γήπεδα ποδοσφαίρου τα οποία είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση, όπω βλέπετε, σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο γήπεδο απαγορεύεται και να βάλει και γκολ, δεν μπορεί να πλησιάσει από την κακή κατάσταση που είναι. Αλλά πέρα από αυτό, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδο στο κοινό. Ένα στάδιο το οποίο είναι σε καλή κατάσταση, υποφερτή κατάσταση, είναι και αυτό κλειδωμένο και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την ΠΑΕ τη πόλη. Δεν είμαστε ούτε διατεθειμένοι, ούτε μπορούμε να ανεχθούμε ο γιανιώτικο λαό αυτήν την κατάσταση, ούτε φυσικά και μα ταιριάζει. Έχουν τεράστιε ευθύνε όλοι, φυσικά πρώτα και κυρία η κυβέρνηση, ο Δήμο, η περιφέρεια. Εμεί καλούμε λοιπόν τα αεραστιχνικά σωματεία, το γιανιώτικο λαό να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Τώρα, άμεσα να γίνουν όλε εκείνε οι απαραίτητε παρεμβάσει που χρειάζονται για να αποδοθεί στα εραστηχνικά σωματεία, αλλά και στο γιανιώτικο κοινό ο χώρο για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση οποιαδήποτε ώρα και μέρα για να αθληθούν και οι αθλητέ, αλλά και ο γιανιώτικο λαό για υποχρέωση της πολιτείας και των τοπικών φορέων να εγγυηθούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την δωρεάν χρήση τους, έκανε λόγο η Όλη Τσουμάνη, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης των Δήμο Ιωάννητων. Δεν είναι τυχαίο ότι εισπράττουμε την, την παγερία διαφορία, το σφυρίζουμε διάφορα, είμαστε επιλεκτικά αναρμόδια όταν πρόκειται δημοτικέ περιφερειακέ αρχέ και το κεντρικό κράτο να ασχοληθούν με τι λαϊκέ ανάγκε. Είναι πάρα πολύ αρμόδια όταν πρόκειται να πάρουν μέτρα, αποφάσει και να επιδοτήσουν έργα που στηρίζουν την κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι τυχαίο ότι και αυτέ εδώ οι εγκαταστάσει λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο και τη θυσία αθλουμένων και γυμναστών με καμία παρέμβαση, καμιά στήριξη κρατική, δημοτική, περιφερειακή. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ πέρα παρά από τι επανειλημμένε παρεμβάσει το φω είναι άθλιο, οι συνθήκε είναι άθλιε και μπαίνουμε με ευθύνη μα και δεν μα επιτρέπεται και να μπαίνουμε. Καταλήγοντα, εμεί καλούμε ξανά, όπω και ο σύντροφο ο Νίκος ο Έξαρχο, το γιανιώτικο λαό μέσα από την πύρα του να συνειδητοποιήσει και να δυναμώσει την πάλη του ότι μόνο με την οργάνωσή του, με συλλόγου, με φορεί, με τη γειτονιά, με κάθε μέσο που διαθέτει, να διεκδικήσει και να επιβάλλει και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη δωρεάν και ασφαλή πρόσβασή του.